Χριστού. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας από την Καινή Διαθήκη. Είμαστε σελίδα 1044 και θα διαβάσουμε από την Επιστολή προς Κολοσσαείς, Δέλτα κεφάλαιο και 7 εδάφια. Σελίδα 1044, κεφάλαιον Δέλτα και εδάφιον 7. Τα κατ' εμέ θέλει σας φανερώσει ο τυχικός ο αγαπητός αδελφός και πιστός διάκονος και σύνδουλος εν Κυρίω, τον οποίον έπεψα προς εσάς δι' αυτό τούτο, δια να μάθει την κατάστασή σας και να παρηγορήσει τας καρδίας σας, μετά του Ονησίμου, του πιστού και αγαπητού αδελφού, ώστις είναι από σας, θέλουσι σας φανερώσει πάντα τα εδώ. Σας ασπάζει τα ρίσταρχος, ο συνεχμάλωτός μου, και Μάρκος, ο ανιψιός του Βαρνάβα, περί το οποίο ελάβετε παραγγελίες, εάν έλθει προς εσάς, υποδεχθείτε αυτόν. Και ο Ιουσίους, ο λεγόμενος Ιούστος, ήτινες είναι εκ περιτομής, εκ της περιτομής, ούτε μόνοι είναι συνεργοί μου εις την Βασιλεία του Θεού, ήτινες έγιναν εις εμέ παρηγορία. Σας ασπάζει το Επαφράσος της είναι από σας, δούλος του Χριστού, πάντοτε αγωνιζόμενος δια σας εν τες προσευχές, δια να σταθείτε τέλειοι και πλήρης εις παν θέλημα του Θεού. Διότι μαρτυρώ περί αυτού ότι έχει ζήλον πολλήν δια σας και τους εν Λαοδικία και τους εν Ιεραπόλη. Σας ασπάζεται Λουκάς ο ιατρός, ο αγαπητός και ο Δημάς. Ασπάστητε τους εν Λαοδικία αδελφούς και τον Ιμφάν και την κατοίκον αυτού εκκλησίαν. Και αφού αναγνωστεί μεταξύ σας η επιστολή, κάμετε να αναγνωστεί και εν τη εκκλησία των Λαοδικαίων και την εκ Λαοδικίας να αναγνώσετε κι εσείς. Και είπατε προς τον Άρχιπον, πρόσεχε εις την διακονία την οποία παρέλαβε σαν Κυρίο, δια να εκπληρείς αυτήν. Ο ασπασμός εγγράφει με τη χείρα εμού του Παύλου, ενθυμίστε τα δεσμά μου, η χάριση με θυμών. Αμήν. Αφού τελείωσε ο Απόστολος Παύλος όλα όσα το Πνεύμα το Άγιο τον διήγηρε και μάλιστα τον οδήγησε και μάλιστα πήρε και το χέρι του και έγραψε προς τους αδελφούς τους εν Κολοσσές, θέλω να σας θυμίσω ότι η εν Κολοσσές Εκκλησία είναι μια εκκλησία στην οποία δεν συμμετείχε για την δημιουργία της ο Απόστολος Παύλος, αλλά ήταν ο Επαφράς, ένας σύνδουλος του Αποστόλου Παύλου. Και επίσης να σας θυμίσω ότι ο Φιλίμωνας ήταν εκεί στις Κολοσσές και μάλιστα είχε τη γυναίκα του, δεν θυμάμαι πώς τη λένε, να τη βρω, ήταν η Απφία και η σύζυγός του και άρχιπος ο υιός του, όπου απέστειλε την επιστολή του Φιλίμωνα προς τον Φιλίμωνα, θέλω να πω, αναφερόμενος τον Ονήσιμο που θα τον δούμε παρακάτω. Εδώ τα επόμενα εδάφια, στα τελευταία αυτά εδάφια, ο Απόστολος Παύλος περιγράφει τα των αδελφών του, συντρόφων του και συνδούλων του. Και θα έλεγε κανείς ότι στο Λόγο του Θεού θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι είναι περιτά. Τώρα, για Λόγο Θεού, δεν είχε άλλα πράγματα πιο σοβαρά να γράψει ο Παύλος. Όμως, αδελφοί, είναι πολύ σημαντικά εδάφια γιατί φανερώνουν τη σχέση των αδελφών, των ευλογημένων αδελφών και τα χαρακτηριστικά των αδελφών, των ευλογημένων αδελφών, τους οποίους ο Θεός χρησιμοποιεί για το έργο του και για τη δόξα του. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικά. Θα τολμούσα αφρόνως να πω ότι είναι το πιο σημαντικό μέρος της επιστολής προς Κολοσσαείς, που κάνω λάθος βέβαια, αλλά θέλω να δείξω το πόσο σημαντικό μέρος είναι αυτό και διαβάζω. Τελειώνοντας λοιπόν ο Απόστολος Παύλος λέει, «Τα κατ' εμέ θέλει σας φανερώσει ο τυχικός, ο αγαπητός αδελφός, πιστός διάκονος και σύνδουλος εν Κυρίω». Είναι αυτοί οι δύο τους οποίους στέλνει ο Απόστολος Παύλος Κολοσσές, τον μεν Ονήσιμο στο Φιλίμωνα, εις αποκατάσταση των σχέσεών του, του Ονήσιμου με το Φιλίμωνα και του Φιλίμωνα με τον Ονήσιμο, γιατί ο Ονήσιμος ήταν ένας
άχρηστος δούλος, τον έκλεψε, τραπέτευσε, αλλά για καλή του τύχη, σε εισαγωγικά γιατί δεν υπάρχει τύχη, συνάντησε τον Παύλο, που του μίλησε για τον Χριστό, σώθηκε ο Ονίσιμος και στην ομολογία του Ονίσιμος μίλησε ότι γνωρίζει τον Φιλήμωνα, τον οποίον ακουστά είχε και ο Απόστολος Παύλος. Και τώρα τον στέλνει μαζί με τον Τυχικό με διαφορετικές αποστολές. Τον μόνο Ονίσιμο με επιστολή του Παύλου προς τον Φιλήμωνα για να αποκατασταθεί οι σχέσεις του Φιλήμωνα με τον Ονίσιμο και να τον δεχθεί τον Ονίσιμο αυτόν τον άθλιο δούλο που με πολύ αγάπη του συμπεριφέρθηκε, εντελώς αγνώμων, όμως ήταν Ονίσιμος, να τον υποδεχθεί και μάλιστα σαν τα σπλάχνα του Παύλου. Και τον Τυχικό, με μία αποστολή συγκεκριμένη, τον στέλνει για να μάθει, εδώ δείχνει το μεγάλο ενδιαφέρον που έχει ο Απόστολος Παύλος για την εκκλησία στις Κολοσσές, για αδερφούς τους οποίους δεν ξέρει, αλλά έχει μέρημνα για όλες τις εκκλησίες. Αυτό είναι το αποστολικό πνεύμα, αδερφοί, που είχε ο Παύλος. Θέλει να μάθει, αλλά και θέλει δύο πράγματα. Να μάθει ο Παύλος πώς είναι στις Κολοσσές και αν μπορεί να βοηθήσει, θα δούμε με προσευχές, αλλά επιπλέον να τους παρηγορήσει ο Τυχικός, γιατί έχει από τον Κύριο και αποστολή και σπλάχνα, γιατί έχει τρία ωραία χαρακτηριστικά. Δεν στέλνει τον οποιοδήποτε ο Απόστολος Παύλος στις Κολοσσές για να παρηγορήσουν τους αδερφούς στις Κολοσσές. Δεν στέλνει αυτόν που συμπαθεί. Δεν στέλνει αυτόν που αγαπάει με προσωποληψία. Δεν στέλνει τον καλύτερο ή το χειρότερο. Δεν στέλνει αυτό που βρήκε. Αλλά στέλνει αυτόν που πρέπει. Και ποιος είναι αυτός που πρέπει να πάει να παρηγορήσει και να ενισχύσει τους αδελφούς της Κολοσσές, είναι αυτός ο οποίος πρώτον δεν είναι μόνο αδελφός του Παύλου και των άλλων, αλλά είναι αγαπητός αδελφός. Είναι ένας αδελφός που αγαπάει και τον αγαπάνε. Πολύ σοβαρό, αδελφοί. Να αγαπάς και να σε αγαπάνε. Αυτό είναι χάρη Θεού. Όταν αγαπάς, σημαίνει ότι προσδέχεσαι τους πάντες, όπως σε προσδέχθηκε ο Χριστός. Δεν αγαπάς μόνο τους καλούς. Ο αγαπητός αδελφός αγαπάει τους πάντας, τους κακούς, τους καλούς και τους άσκημους, τους δυνατούς και τους αδύνατους, τους μικρούς και τους μεγάλους, και αγαπάει με αγάπη αληθινή, με σπλάχνα Χριστού, όπως είπαμε. Έχει ένα χαρακτηριστικό αγαπητός αδελφός. Έχει έλεος. Σπλαχνίζεται. Δεν είναι άσπλαχνος αδελφός, αλλά πάντοτε η σκέψη του είναι προς οικοδομή, προς το αγαθό, προς βοήθεια, προς υπηρεσία. Ο αδελφός, ο αγαπητός, είναι αυτός που σκέφτεται πώς να ενισχύσει, να παρηγορήσει και να στερεώσει τους αδελφούς. Το ξαναλέω, να ενισχύσει τον αδύνατο. Τον βλέπει, έχει αρχίσει και χάνει τη δύναμή του, αποκάμει. Και επειδή είναι αγαπητός, που σημαίνει αγαπάει και τον αγαπάνε, τι σημαίνει και τον αγαπάνε, τον αποδέχονται, επειδή αγαπάει και προσδέχεται, τον αγαπάνε και τον αποδέχονται. Είναι χρήσιμος δηλαδή. Δεν είναι ένας αδελφός άχρηστος, που περνάνε και γυρίζουν το πρόσωπό τους από εκεί και λένε αυτός είναι αδερφός, γιατί έχει καλή μαρτυρία μέσα στην εκκλησία και έξω από την εκκλησία. Έχει καλή μαρτυρία και στη δουλειά του και στη γειτονιά του. Γιατί δεν ξέρει ποιον θα φέρει ο Θεός μπροστά του να τον βοηθήσει, να τον ενισχύσει και να τον παρηγορήσει. Αυτό γιατί μας το λέει ο Θεός, για να το ζητάμε, αδερφοί. Δεν είναι να καλοπιάνουμε τους αδερφούς, γιατί δεν έχει αποτέλεσμα. Δεν είναι να κάνουμε πολιτική με τους αδελφούς, γιατί θα αποτύχουμε. Είναι να σπλαχνιζόμαστε τους αδελφούς, να αγαπάμε τους αδελφούς. Και όταν αγαπάς, η αγάπη σου έχει κόπο. Και όταν αγαπάς, η αγάπη σου έχει θυσία. Η αγάπη είναι εμφανής. Ποιον στέλνει λοιπόν για παρηγοριά
ο Θεός στους, και για να ενισχύσει και για να προτρέψει και για να στερεώσει τον τυχικό που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Πρώτον, ενισχύει. Δεύτερον, δηλαδή δίνει δύναμη, βοηθάει να πάρουν δύναμη ο αδύνατος. Δεύτερον, παρηγορεί. Γιατί υπάρχουν καταστάσεις στη ζωή όλων των αδελφών που μας δημιουργούν απόγνωση, απελπισία. Είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Και τώρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο παρά μόνο υπομονή. Καλό είναι αυτό. Μόνο υπομονή. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Καλό είναι αυτό. Αλλά πρέπει όταν πραγματικά η θλίψη εργάζεται υπομονή, η υπομονή πρέπει να έχει έργο τέλειο. Πώς λοιπόν τώρα εγώ θα παρηγορήσω τον σε απόγνωση και σε απελπισία, οδηγώντας τον να πράττει το θέλημα του Θεού, το τέλειον έργο, για να τον παρηγορήσει ο Θεός των νυκτηρμών και πάσης παρηγορίας. Γιατί δεν μπορούμε εμείς να παρηγορήσουμε. Μπορούμε όμως να οδηγήσουμε τον άνθρωπο ώστε να βρει παρηγοριά από τον Πατέρα των νυκτηρμών και το Θεό πάσης παρηγορίας. Πώς? Φανερώνοντάς του το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, και επειδή τους αγαπάει και αποδέχονται την αγάπη του, ακούνε με προσοχή. Και το τρίτο χαρακτηριστικό του τυχικού, είναι, το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι όχι διάκονος, πιστός διάκονος. Δηλαδή έχει έργο πίστης. Και ο Θεός τι λέει, ο Λόγος του Θεού τι λέει, δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο της πίστης σας και τον κόπο της αγάπης σας. Αυτά τα έχει ο τυχικός. Είναι διάκονος πιστός. Και μάλιστα ο Απόστολος Παύλος λέει κάτι, αδερφοί, που μου αρέσει πάρα πολύ. Λέει, ούτω ας μας θεωρεί πας άνθρωπος ως υπηρέτας του Χριστού και οικονόμος των μυστηρίων του Θεού. Το δε επί λοιπόν, το υπόλοιπο δηλαδή, ζητείτε από το Θεό μεταξύ των οικονόμων να βρεθεί, μεταξύ των δούλων, μεταξύ των οικονόμων, μεταξύ των υπηρετών, να βρεθεί κάθε ένας από μας πιστός. Και αυτός ήταν, ο τυχικός, ήταν πιστός διάκονος. Να ευρεθεί πιστός. Και ο πιστός, ποιος είναι ο πιστός αδερφός ενώπιον του Θεού? Εξηγεί ο Απόστολος Παύλος. «Είσαι με», λέει ο Απόστολος Παύλος, «ελάχιστον είναι να ανακριθώ εφημών, υπό ανθρωπίνης κρίσεως, αλλά ουδέ ανακρίνω τον εαυτό μου». Δεν με νοιάζει τι λένε οι άλλοι. Δεν με νοιάζει να απολογηθώ στους ανθρώπους. Ούτε να με ερευνήσουν και να με εξετάσουν και να έρθω σε απολογία. Γιατί? Γιατί ένα πράγμα συμβαίνει στη ζωή μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, που αποδεικνύει το πρώτο βήμα της πιστότητος. Η συνείδησή μου δεν με ελέγχει σου δεν. Δεν αφήνω τη συνείδησή μου να με ελέγχει. Σε ό,τι με ελέγχει η συνείδησή μου πηγαίνω, μετανοώ, ζητάω το αίμα του Χριστού, με καθαρίζει ο Χριστός και είμαι ελεύθερος από τα έργα του σκότους που έπραξα, της αμαρτίας και των λαθών μου. Παρόλα αυτά συνεχίζει, ποιος είναι ο πιστός δεύτερον, παρόλα αυτά δεν είμαι δε δικαιωμένος, γιατί ξέρω πολύ καλά ότι ο ανακρίνων με είναι ο Κύριος. Αυτός που με ανακρίνει είναι ο Κύριος. Και εδώ φοβάται ο Παύλος. Γι' αυτό εξηγεί, ώστε μάθετε, μας λέει ο Λόγος του Θεού σε όλους μας, να μην κρίνετε κανέναν προκαιρού. Κανέναν μην κρίνετε. Γιατί? Γιατί όταν θα έρθει ο καιρός να σταθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, τότε ο Θεός θα φέρει δύο πράγματα που εσείς δεν τα ξέρετε, γι' αυτό δεν πρέπει να κρίνετε. Πρώτον, θα φέρει φανερά και θα κάνει φανερά τα έργα του σκότους του καθενός, και δεύτερον θα φανερώσει τις βουλές των καρδιών. Είναι δύο πράγματα, αδερφοί, που δεν τα ξέρουμε. Εσείς όλοι δεν ξέρετε τα έργα του σκότους τα δικά μου. Αν υπάρχουν ο Θεός να με φυλάει, αμαρτίας, λάθη, δεν τα ξέρουμε. Επίσης δεν ξέρει κανένας από εσάς και τις βουλές της καρδιάς μου. Τι θέλω, την πρόθεσή μου.
Άρα λοιπόν, αφού δεν ξέρουμε αυτά τα δύο βασικά χαρακτηριστικά, δεν μπορούμε να κρίνουμε. Γιατί αν κρίνουμε, κρίνουμε κατά την όψη και δεν κάνουμε δικαία κρίση. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, ελάχιστον είναι να με κρίνετε, να ανακριθώ από εσάς. Και είναι ελάχιστο γιατί η συνείδησή μου δεν με ελέγχει, αλλά φοβάμαι το Θεό. Γιατί στέκομαι μπροστά στο Θεό και μπροστά στο Θεό είμαι γυμνός και τετραχυλισμένος. Και ξέρει αυτά που κανένας άνθρωπος δεν ξέρει, τα έργα του σκότους μου. Αλλά ξέρει και κάτι ακόμη που επίσης κανένας δεν ξέρει, τις βουλές της καρδιάς μου. Γι' αυτό εκείνη την ημέρα ο έπαινος θα γίνει σε κάθε έναν από τον ίδιο το Θεό που τα ξέρει όλα. Είναι λοιπόν πολύ σοβαρό να είσαι διάκονος, αλλά πιστός διάκονος που σε αναγνωρίζει ο Θεός. Ποιος είναι ο πιστός διάκονος? Τρία χαρακτηριστικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό, πολύ σοβαρό, η συνείδησή μου, η συνείδησή σου να μην σε ελέγχει σε κάτι τίποτα. Δηλαδή, άμεση εξομολόγηση, μετάνοια που προηγείται η συγχώρεση, να συγχωρείς για να σε συγχωρεθούν. Εάν δεν συγχωρείς, τίποτα δεν σου συγχωρείται. Τίποτα, τίποτα. Για να σου συγχωρεθούν τα λάθη σου, οι αμαρτίες σου, οι παραβάσεις σου, πρώτη προϋπόθεση να συγχωρείς, δηλαδή τι, να κάνεις έλεος. Γιατί όποιος δεν κάνει έλεος, σε αυτόν στην κρίση, η κρίση θα είναι ανήλαιος. Αυτός που κάνει έλεος θα βρίσκει χάρη από το Θεό. Τι σημαίνει έλεος? Καλύπτω την αμαρτία, δεν την αποκαλύπτω. Φανερώνω τα αγαθά, δεν τα κρύβω. Προσεύχομαι και αγαπάω τον αδελφό μου, τον προσδέχομαι και ενδιαφέρομαι για το καλό του. Είναι ευλογημένος, να τον ευλογήσει πιο πολύ ο Θεός. Είναι ταλαιπωρημένος, να τον ελευθερώσει ο Θεός. Δεν έχω μέσα μου φθόνο, ζήλια. Δεν έχω μέσα μου κακία. Γιατί? Γιατί το τρίτο χαρακτηριστικό του δούλου του Θεού, του διακόνου του Θεού, είναι οι βουλές της καρδιάς. Η καρδιά μου είναι καθαρή και καθαρίζεται εύκολα με το αίμα του Χριστού. Βεβαίως είμαι άνθρωπος. Βεβαίως θα έρχονται διαλογισμοί. Βεβαίως θα έρχονται σκέψεις. Βεβαίως θα έρχονται βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα. Αλλά όλα αυτά θα τα νικάω με το αίμα του Χριστού, με την ασπίδα της πίστεως, με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Το δεύτερο χαρακτηριστικό λοιπόν του, όπως το λέει ο Λόγος του Θεού, του πιστού διακόνου, είναι ότι πραγματικά ενδιαφέρεται να είναι καθαρή η καρδιά του και καθαρή η συνείδησή του. Και το τρίτο χαρακτηριστικό, ό,τι κάνει μόνος του, που δεν είναι κανείς άλλος μπροστά και κανένας δεν τον βλέπει, ξέρει ότι ο Θεός τον βλέπει. Αυτό, αδερφοί, είναι το πιο σοβαρό. Από την πείρα μας το ξέρουμε και εγώ από την πείρα μου το ξέρω. Επειδή δεν σε βλέπει κανείς, νομίζεις δεν σε βλέπει το Θεός? Σε κοροϊδέψανε. Ό,τι και να σκεφτείς που κανείς δεν το ξέρει, ο Θεός το ξέρει. Τρία λοιπόν βασικά χαρακτηριστικά. Φόβος Θεού. Γιατί ξέρω ότι ο Θεός, στον Θεό ανήκει να εφορά πάντα στους ιούς τους ανθρώπων. Άρα με βλέπει, είναι δίπλα μου. Δεύτερον, ζητάω το αίμα του Χριστού να καθαρίσει τη συνείδησή μου από τα έργα του σκότους. Τρίτον, ζητάω το Θεό να καθαρίσει την καρδιά μου, ώστε οι βουλές μου να είναι κάτω τις βουλές του Θεού. Και τότε τι συμβαίνει? Και το θέλει και το ενεργεί. Το ενεργεί ο Θεός στη ζωή μας κατά την ευδοκία αυτού. Ώστε ο άνθρωπος τι γίνεται? Δούλος πιστός. Διάκονος πιστός. Και το τρίτο χαρακτηριστικό, σύνδουλος εν Κυρίω. Δηλαδή δεν είναι μόνος του, δεν το παίζει αφεντικό. Γι' αυτό ο Θεός ποτέ δεν στέλνει
έναν-έναν τους ανθρώπους. Δύο και περισσότερους. Γιατί ο ένας είναι φύλακας του αδελφού του. Κάθε ένας είναι φύλακας του άλλου. Ο καλύτερος φύλακας είναι η γυναίκα σου, αδερφέ. Και ο καλύτερος φύλακας, αδελφή, είναι ο άντρας σου. Ο καλύτερος φύλακας είναι ο σύντουλός σου. Ο χριστιανός δεν είναι εγωκεντρικός άνθρωπος. Δεν λέει εγώ, πάντοτε λέει εμείς. Εμείς. Και μέσα στο εμείς έχει όλους τους αγαπητούς συντούλους. Είναι σύντουλος εν Κυρίω. Ωραίος αδερφός ο Τυχικός, αξιόπιστος στα μάτια του Παύλου, να τον αποστείλει και να του φανερώσει τα του Παύλου με ειλικρίνεια και καθαρότητα, αλλά και να παρηγορήσει και να ενισχύσει και να στηρίξει τους αδερφούς της Κολοσσές. Ένα δεύτερο πρόσωπο, το οποίο είναι, όπως είπαμε και πριν από λίγο, ιδιαίτερο πρόσωπο στα μάτια του Παύλου, είναι ο Ονίσιμος. Τον έστειλα, λέει, όχι μόνο του, αυτό που λέμε ποτέ ο Χριστός, δούλη του Θεού, η Εκκλησία δεν στέλνει έναν μόνο του. Τον έστειλα μετά του Ονισίμου, που είναι και αυτός πιστός και αγαπητός αδελφός. Τα ίδια χαρακτηριστικά. Δεν τον έστειλα κάποιον που θα του κάνει ζημιά του Τυχικού. Δεν τον έστειλα κάποιον, δεν του έστειλα δίπλα του κάποιον συνεργάτη του που θα τσακωθούν στο δρόμο. Γιατί? Γιατί είναι και αυτός πιστός και αγαπητός αδελφός. Έχει δηλαδή τουλάχιστον δύο από τα χαρακτηριστικά τα οποία είχε ο Τυχικός. Τι δεν είχε? Δεν είναι σύντουλος του Παύλου. Γιατί? Γιατί είναι νέος. Μόλις πίστεψε ο Ονίσιμος. Δεν μπορεί να τον θεωρήσει σύντουλό του. Θα γίνει. Αν γίνει. Θα γίνει. Δούλος του Θεού. Θα γίνει σύντουλος του Παύλου. Και ένα ερώτημα, αδερφοί. Θα γίνεις. Θα γίνεις εσύ. Θα γίνω εγώ. Και αν το κάνω πιο ωραίο το ερώτημα. Θα μείνεις. Θα μείνω. Αν δεν είσαι, θα γίνεις. Αν είσαι, θα μείνεις. Ή θα πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Έχουμε ένα ωραίο παράδειγμα. Το Δημά. Ο οποίος καταρχάς λέει ο Θεός μέσα στο λόγο του και μ' αρέσει αυτό, είναι δούλος, όπως λέει η Γραφή, τον λέει παρακάτω για το Δημά, εγώ θα το διαβάσω από τώρα. Λέει λοιπόν στη δεύτερη στην επιστολή προς Φιλήμωνα για το Δημά. «Ασπάζονται σε ο Επαφράς, ο συνεχμαλωτός μου», αυτή είναι η επιστολή που την ίδια εποχή, την ίδια στιγμή έχει γράψει και τη στέλνει στο Φιλήμωνα, πια με τον Ονίσιμο. «Ασπάζονται ο Επαφράς», όπως θα δούμε και στην προηγούμενη επιστολή προς Κολοσσαείς, «ο συνεχμάλωτός με Χριστό Ιησού, ο Μάρκος, ο Αρίσταρχος, ο Δημάς, ο Λουκάς, η συνεργή μου». Άρα ο Δημάς ξεκίνησε σαν συνεργός του Παύλου. Και τώρα πώς τον αποκαλεί στην επιστολή του προς Κολοσσαείς ο Απόστολος Παύλος? «Σας ασπάζεται Λουκάς ο ιατρός, ο αγαπητός και απλός ο Δημάς». Ήταν σύντουλος, αλλά τώρα αρχίζει και τα χαλάει. Και δεν γίνεται ούτε αγαπητός, ούτε πιστός. Είναι απλός ο Δημάς. Το αποτέλεσμα είναι ότι στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο, ο Παύλος λέει το φοβερό αυτό, «Ο Δημάς, ο συνεργός μου, που σιγά σιγά γλίστραγε, δεν έμεινε, αγαπήσα στον παρόντα κόσμο, απήλθε στη Θεσσαλονίκη και τον έχασα». Γι' αυτό ξαναρωτάω. Θα γίνεις σύντουλος? Δηλαδή θα γίνεις ένα με τους δούλους του Θεού? Δεύτερο ερώτημα. Θα μείνεις σύντουλος? Τρίτο ερώτημα. Θα κάνεις υπομονή? Γιατί ο δούλος του Θεού δεν είναι απλό πράγμα. Είναι ταλαιπωρία. Δέχεται επιθέσεις. Έχει προβλήματα. Αλλά όμως
είναι η δόξα του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Αφού ολοκλήρωσε τα περί τυχικού και τα περί Ονησίμου, τώρα έρχεται να αποκαλύψει τους δούλους που είναι μαζί του. Όπως θέλει τις επιστολές. Σας ασπάζεται ο Αρίσταρχος, που είναι εχμάλωτος μαζί μου. Δηλαδή δεν κατέληψε τον Παύλο στα δεσμά του, ούτε είπε μόλις τον πιάσανε τον Παύλο εγώ την κοπανάω. Αλλά τι είναι ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει τη ζωή του στον Χριστό και στο έργο του Θεού και ξέρει, είναι αυτό που είπαμε, θα μείνεις. Αν μείνεις να ξέρεις ότι θα υπάρχει ταλαιπωρία, θα γίνεις δούλος Θεού. Θέλεις, μην απαντήσεις σε μένα, πες το στην καρδιά σου, με την καρδιά σου τον Κύριο. Θέλεις να γίνεις δούλος Θεού, σύνδουλος με τους άλλους δούλους του Θεού. Δεύτερο ερώτημα, θα μείνεις. Τρίτο ερώτημα, ξέρεις ότι θα αντιμετωπίσεις προβλήματα, θα αντέξεις. Η απάντηση είναι με τη χάρη του Θεού θα γίνω, με τη χάρη του Θεού θα μείνω και με τη χάρη του Θεού θα αντέξω. Αμήν, αδερφοί. Δεν μπορώ εγώ μόνος μου. Κανείς δεν μπορεί μόνος του. Αλλά γιατί χωρίς τον Χριστό μας βεβαιώνει ο Κύριος μας, κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Άρα, με τη χάρη του Χριστού θα γίνω. Αμήν. Με τη χάρη του Χριστού θα μείνω και με τη χάρη του Χριστού θα αντέξω. Και τότε από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα, από ευλογία σε ευλογία και αν μάλιστα έχεις και το μεγάλο αυτό επίγνωση του μεγάλου πνευματικού νόμου ότι θα περπατάς από δύναμη σε δύναμη με μία προϋπόθεση ότι θα αγαπάς την Εκκλησία του Θεού. Την Εκκλησία του Θεού που είναι ο οίκος του Θεού και που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Πώς διακρίνεις μία συνάθρηση αν είναι Εκκλησία του Θεού από τον αν είναι στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Εάν πραγματικά η αλήθεια όχι μόνο είναι στηριγμένη στην Εκκλησία, στηρίζει την Εκκλησία, δηλαδή αν το στήριγμα της Εκκλησίας και η δύναμη της Εκκλησίας είναι η αλήθεια, τότε εσύ αγαπάς αυτή την Εκκλησία. Αν αγαπάς αυτή την Εκκλησία, το βέβαιο είναι ότι έχεις μία ιδιαίτερη συμπεριφορά από το Θεό, εσύ, ώστε να σε φτάσει, και κάποια φορά θα του πούμε, να σε φτάσει να περπατάς μόνο αυτοί οι άνθρωποι, από δύναμη σε δύναμη, και αν αγαπάς την Εκκλησία, τότε θα είσαι ευτυχισμένος. Με τη χάρη του Χριστού, όχι κατά τύχη, ευτυχία που σημαίνει ειρήνη, χαρά και όλο τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Πάμε τώρα στους επόμενους. Αρίσταρχος, ο οποίος όχι μόνο έγινε σύνδουλος, όχι μόνο έμεινε σαν σύνδουλος, αλλά πάσχει και αντέχει και παραμένει και θα δούμε ότι παραμένει και μέχρι το τέλος. Ο Μάρκος, ένας άλλος αδελφός, αδελφούλης, γλυκός, που τον πήρανε ο Βαρνάβας και ο Παύλος στο πρώτο αποστολικό τους ταξίδι, αλλά ήταν δύναμος και δεν άντεξε. Έγινε σύνδουλος, έμεινε σύνδουλος, δεν άντεξε, απέκαμε. Και τους παρατάει και φεύγει. Και έγινε και αιτία να τσακωθεί. Να έρθουν σε Φιλονικία ο Βαρνάβας με τον Παύλο και να χωρίσουνε. Και ο Βαρνάβας να πάρει άλλο ταξίδι αποστολικό, που ήταν αγαπημένοι. Πώς γίνεται αυτό δύο σύνδουλοι να χωρίσουνε? Πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ. Γίνεται. Έλα όμως που έγινε, που σημαίνει ότι γίνεται. Γιατί έγινε? Γιατί ο μεν Βαρνάβας ήθελε να συνεχίσει το δεύτερο, να αρχίσει και να συνεχίσει το αποστολικό του ταξίδι με τον Μάρκο. Ο Παύλος όμως κατάλαβε ότι ο Μάρκος δεν ήταν αξιόπιστος. Ήταν νέος ακόμη, ήταν αδύναμος. Δεν μπορούσε να υπομένει, να αντέχει αυτό που είπαμε, το τρίτο χαρακτηριστικό του δούλου, του σύνδουλου. Απέκαμε, έφυγε.
Δεν είναι δόκιμος ακόμη. Η θλίψη εργάζεται υπομονή. Η υπομονή πρέπει να έχει έργο τέλειο για να απολαύσει την επαγγελία και η υπομονή εργάζεται δοκιμή. Δεν έφτασε, δεν είναι ακόμη στην πορεία της εκπαίδευσης. Δεν είναι δόκιμος. Θα αποκάμει. Ο Απόστολος Βαρνάβας όμως, πιθανόν, δεν μπορούμε να κρίνουμε εμείς, δεν είμαστε τάξη να κρίνουμε κανέναν. Ναι. Πιθανόν όμως, επειδή ήταν συγγενής του, επειδή ήταν προσωπολήπτησε ίσως και τον ήθελε ντε και καλά. Και φτάσαν μέχρι σημείου ο Βαρνάβας να φύγει μόνος του και ο Παύλος να φύγει μόνος του. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Παύλος δεν τον αγαπάει. Ο Παύλος είναι δούλος που αγαπάει όλους και δικαιολογεί τους πάντες και τις αδυναμίες τους. Έκανε λάθος. Τον κρεμάσουμε. Τώρα λοιπόν ο Μάρκος είναι μαζί με τον Παύλο. Και είναι καταπληκτικό αυτό. Σύνδουλος πια με τον Παύλο. Τι λέει, σας ασπάζει το αρίσταρχο ο συνειχμάλωτός μου και ο Μάρκος ο ανιψιός του Βαρνάβα. Και εξηγεί περί του οποίου ελάβατε παραγγελίες ότι είναι καλός αδελφός. Έγινε δόκιμος. Τώρα αντέχει. Τώρα ορίμασε. Τώρα μπορείτε να τον εμπιστευτείτε. Τώρα τον εμπιστεύομαι. Και στην ταλαιπωρία μου δίπλα μου είναι. Και στα δεσμά μου δίπλα μου είναι. Δεν είναι το μικρό το παιδί που ήταν πριν και δεν άντεχε. Τώρα ορίμασε, τώρα έγινε άντρας πίστεως, σας το εξήγησα. Περί το οποίο λάβατε παραγγελίες, ώστε αν έλθει προς εσάς να τον υποδεχτείτε σαν δούλο Θεού. Γιατί είναι δούλος Θεού. Τότε δεν ήταν ακόμη. Τότε ήταν μικρός. Τότε δεν ήταν αξιόπιστος. Μέχρι τότε δεν είχε μάθει από την υπομονή τη δοκιμή και από τη δοκιμή την ελπίδα που η ελπίδα δεν κατεσχύνει. Αλλά ακόμη είναι και ο Ιησούς ο λεγόμενος Ιούστος, η οποία είναι εκ της περιτομής. Τρία άτομα λοιπόν είναι εκ της περιτομής. Ποιοι? Ο Αρίσταρχος, ο Μάρκος και ο Ιούστος. Και λέει αυτοί μόνο είναι συνεργοί μου από όλους τους εκπεριτομείς, είναι συνεργοί μου εις τη Βασιλεία του Θεού, οι οποίοι έγιναν σε με παρηγοριά. Τι ωραίος μισθός. Να είναι παρηγοριά του Παύλου από όλους τους αδελφούς του, τους εκπεριτομείς, τρία άτομα μόνο. Ο Ιούστος, ο Μάρκος και ο Αρίσταρχος. Και γιατί ήτανε παρηγοριά του. Και γιατί τον παρηγορούσαν αυτοί οι τρεις? Γιατί ήταν συνεργοί του. Δηλαδή συνεργάζονταν στο έργο του Θεού. Καλά, είχε ανάγκη ο Απόστολος Παύλος τον Μάρκο, τον Αρίσταρχο και τον Ιούστο? Αν έχει ανάγκη ο άνθρωπος του Θεού, όλοι μας έχουμε όλους ανάγκη. Μην νομίζεις ότι εσύ μόνος σου μπορείς. Ούτε μην νομίζεις ότι οι μεγάλοι μπορούν. Αδελφοί αγαπητοί, έχεις ανάγκη όλους μας, έχω ανάγκη όλους σας. Έχει ανάγκη όλους μας. Και εάν και πώς σας έχω ανάγκη, όταν είσαστε συνεργάτες, όχι όταν είσαστε αντίπαλοι. Όχι όταν κάνει κάποιος αντιπολίτευση, αυτός δεν παρηγορεί, αυτός καταθλίβει το δούλο του Θεού. Παρηγοριά στο Λόγο του Θεού είναι όταν βάζεις πλάτη στο έργο του Θεού. Όταν ενισχύεις, στηρίζεις, παρηγορείς. Που τι ωραίο που είναι, αδελφοί αγαπητοί, να λέει ο Θεός ότι εσύ είσαι παρηγοριά του Χριστού. Γιατί ποιος είναι ο πρώτος δούλος ανάμεσά μας? Ο Χριστός. Ποιος παρηγορεί το Χριστό στο έργο το δύσκολο που έχει να κάνει μέσα σε αυτόν τον κόσμο? Ο συνεργάτης του. Ποιος? Ο συνεργάτης του συνεργάτη του. Και πώς γίνεσαι συνεργάτης? Με αγάπη, αδερφοί. Με ταπείνωση, αδερφοί. Με πίστη, αδερφοί. Τρία πράγματα είναι αυτά που προσδιορίζουν τον άνθρωπο που δίνει παρηγοριά συνεργαζόμενος με τον άλλον. Πίστης, αγάπη και ελπίδα. Αυτοί οι τρεις ήταν η παρηγοριά του Αποστόλου Παύλου.
Ξέρεις τι θα πει, αδερφή, να είσαι ο παρηγορών των αδελφών σου σε οποιαδήποτε κατάσταση και να είναι. Να μπορείς να τον παρηγορείς. Και η παρηγοριά, αδερφή, δεν γίνεται με ξυπνάδες. Δεν γίνεται με σοφία ανθρώπινη. Δεν γίνεται με δύναμη ανθρώπινη. Η παρηγοριά γίνεται μόνο με τη χάρη του Χριστού. Με το έλεος του Χριστού. Και αυτός που είναι παρηγορητής, ξέρετε τι είναι? Ένας ιδιαίτερος δούλος του Θεού. Σπάνιος δούλος του Θεού. Αυτός που παρηγορεί είναι ιδιαίτερος δούλος, σπάνιος δούλος. Χρήσιμος το Χριστό. Ξέρεις τι θα πει να μπορείς να παρηγορείς τους αδελφούς σου? Χάρισμα είναι. Μεγάλο χάρισμα είναι. Και να ομολογεί ο Απόστολος Παύλος, αυτή η τρεις είναι η παρηγοριά μου, και να λέει μόνο αυτή η τρεις είναι η παρηγοριά μου. Καταλαβαίνετε, αδερφοί, στα μάτια του Θεού πώς τους έχει, πώς τους καμαρώνει, πώς τους χρησιμοποιεί, πώς τους ευλογεί, πώς τους προστατεύει, πώς τους φυλάει ο Θεός. Αυτούς που παρηγορούν το δούλο του που ταλαιπωρείται, δόξα να έχει ο Θεός. Γι' αυτό παντού να είμαστε παρηγορητικοί, αδερφοί, όσο μπορούμε. Και αν ζητάμε χάρη, να μας δίνει ο Θεός την ικανότητα. Γιατί η ικανότηση μόνο δεν είναι, αδερφοί, αφεαυτόν από μόνοι μας. Η ικανότηση μόνη είναι εκ του Θεού, ο οποίος μας κατέστησε ικανούς να είμεθα διάκονοι της Καινής Διαθήκης. Όχι του γράμματος, αλλά του πνεύματος. Γιατί το πνεύμα ζωοποιεί, το γράμμα θανατώνει. Όχι, δεν μπορείς να παρηγορήσεις και να ενισχύσεις με το γράμμα του νόμου. Το νόμο και το Ευαγγέλιο του Χριστού τον θεωρούμε νόμο μόνο για τον εαυτό μας. Για τους άλλους, το Λόγο του Θεού τον θεωρούμε χάρις. Καινή Διαθήκη είναι νόμος για μένα και για τον κάθε έναν από εμάς ξεχωριστά, αλλά η Καινή Διαθήκη είναι χάρις όταν βλέπουμε τους άλλους μπροστά μας. Χάρις όταν υπηρετούμε, νόμος όταν υποτασσόμεθα και υπακούμε στο Λόγο του Θεού, που είναι στην πραγματικότητα η ταπείνωσή μας, όπως ο Χριστός. Εταπείνωσε Αυτόν πώς? Γενόμενος υπήκοος στον Πατέρα Του, έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Το Ευαγγέλιο του Χριστού, η Καινή Διαθήκη για μένα και για τον κάθε έναν από εμάς είναι νόμος. Αλλά μόνο για τον εαυτό μου, μόνο για τον εαυτό σου. Γιατί δεν θέλω να είμαι επιλύσμων ακροατής του Λόγου του Θεού, θέλω να είμαι εκτελεστής έργου. Σε μένα λοιπόν το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι νόμος, αλλά όταν χρησιμοποιώ το Ευαγγέλιο του Χριστού για όλους τους άλλους, είναι χάρις. Τι θα πει χάρις? Αυτό που κάνει ο Χριστός. Τι κάνει ο Χριστός σε εμάς? Σε αυτόν ο λόγος του Πατέρα τι ήταν? Νόμος. Έπρεπε να ανέβω πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Πρέπει να με τριχωμαδίσουνε, να με ραβδίσουνε, να με συλλάβουνε, να με θανατώσουνε. Γιατί? Γιατί τρίτη μέρα θα αναστηθώ. Τι ήταν ο λόγος του Πατέρα για τον Χριστό? Νόμος. Αλλά τι ήταν ο λόγος του Πατέρα για τον Χριστό προς εμάς? Χάρις. Η χάρις εδόθη από τον Ιησού Χριστό. Έγινε από τον Ιησού Χριστό. Να προσέχουμε, μην κάνουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού νόμο για τους άλλους και χάρη για μας. Αυτό είναι παράβασης. Αυτό είναι ανομία, αυτό είναι αποτυχία. Αυτό είναι τραγικό λάθος. Για μας, για τον καθέναν από εμάς ξεχωριστά είναι νόμος, γιατί θέλω να είμαι εκτελεστής του Λόγου του Θεού, για τους άλλους είναι χάρις. Όπως ακριβώς ο Ιησούς Χριστός. Εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος. Δηλαδή νόμος. Τι μου πες Πατέρα, αυτό μου πες, αυτό θα κάνω. Έφτασε σε τραγική αμηχανία και αδυναμία. Αν είναι δυνατόν, ας παρέλθει απ' μου το ποτήριον τούτο. Πλην όχι όπως εγώ θέλω, όπως εσύ. Νόμος. Φοβερός νόμος από τον Πατέρα Θεό για τον Ιησού Χριστό. Γιατί να απέλθει το ποτήριον, και ποιο είναι το ποτήριον τούτο που ζητάει να απέλθει? Είναι να μην αποστρέψει το πρόσωπό του από μένα.
Γιατί επάνω στο σταυρό του Γολγοθά έγινε ο μαγνήτης όλων των αμαρτιών. Ο Θεός είναι δίκαιος, Άγιος. Δεν μπορεί να κοιτάει την αμαρτία των ανθρώπων. Και όλες οι αμαρτίες των ανθρώπων πήγαν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού που έγινε επικατάρατος και τράβηξε το πρόσωπό του. Από το πρόσωπο, τράβηξε ο Θεός το πρόσωπό του από το Χριστό και έμεινε μόνος του. Ξέρεις, θα πει μόνος σου χωρίς το Χριστό. Ευχαριστούμε το Θεό γιατί ο Χριστός λέει «Δεν θα σε αφήσω, ακούς, δεν θα σε εγκαταλείψω, πάσας τας ημέρας έως τελείας του αιώνος. Θα είμαι μαζί σου». Ποτέ δεν μας αφήνει ο Χριστός. Ο Πατέρας τον άφησε τον Χριστό. Γιατί? Γιατί ο λόγος του Πατέρα ήταν νόμος για τον Χριστό. Ο λόγος του Χριστού για μας είναι η χάρη του Θεού που μας συγχωρεί τα πάντα. Μας ελεεί, μας δικαιολογεί, μας ευλογεί. Κατά χάριν είμαστε σωσμένοι, ξαναλέω. Κατά χάριν στεκόμαστε στην παρουσία του Θεού. Κατά χάριν λατρεύουμε το Θεό με εδώ και ευλάβεια. Κατά χάριν θα λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Κατά χάριν όλα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αμήν, αδερφοί. Αλλά χάρις του Θεού είναι για τον άλλον. Άρα λοιπόν προχωράμε και από τους τρεις και φτάνουμε στον Επαφρά. Σας ασπάζει το Επαφράς, ο οποίος είναι από εσάς. Αυτός σας μίλησε. Αυτός ήταν στις Κολοσσές. Είναι δούλος του Χριστού. Και έχει ένα άλλο φοβερό χαρακτηριστικό ο Επαφράς. Αγωνιζόμενος δια σας εν τες προσευχές, δια να σταθείτε τελεί και πλήρης εις πάν το θέλημα του Θεού. Δηλαδή, τι θέλει ο Επαφράς για τους αδελφούς της Κολοσσές? Να είναι τέλειοι και πλήρης. Μα υπάρχει τέλειος χριστιανός? Φαίνεται ότι υπάρχει. Υπάρχει πλήρης? Εσείς είστε πλήρης εν αυτό. Και πώς θα τα καταφέρει? Να πάει να τους μαλώσει, να πάει να τους ελέγξει? Μπορεί να καταστήσει ο Επαφράς πλήρης και τέλειους τους αδελφούς που αγαπάει? Μπορείς να καταστήσεις πλήρης και τέλειους τα παιδιά σου? Μπορείς να καταστήσεις, με τι τρόπο? Να τους δίνεις, να τους κολακεύσεις, να τους κάνεις τα χατήρια? Να μπορείς? Και λέει ο λόγος του Θεού, ένας είναι ο τρόπος: με προσευχή αδιάλειπτο να προσεύχεσαι. Και ακούστε τι λέει: αγωνιζόμενος, να αγωνίζεσαι στην προσευχή, αγωνιζόμενος δια σας στις προσευχές, για να σταθείτε ενώπιον του Θεού τέλεια και πλήρης, πώς εις πάν το θέλημα του Θεού. Πώς λοιπόν θα βοηθήσω τους αδελφούς μου που δεν είναι τέλειοι και πλήρης, που είναι αδύναμοι, που διάφορα που, με την προσευχή μου, αλλά όχι την προσευχούλα μου, με τον αγώνα της προσευχής μου. Αγωνιζόμενος, ακούτε τι λέει, πάντοτε αγωνιζόμενος. Ένας άνθρωπος που πραγματικά θα πρέπει να έχει μια κατάσταση με όλα τα ονόματα στις Κολοσσές, πρώτον, δεύτερον, τρίτον, τέταρτον, γνωρίζοντας τις αδυναμίες του καθενός, γνωρίζοντας τα καλά του καθενός, γνωρίζοντας ό,τι γνώριζε από τις λεπτομέρειες της ζωής του, και καθόταν και αγωνιζόταν, δόξα στο Θεό. Αυτό θέλει ο Θεός, αδερφοί, για τα παιδιά μας, για τα αδέρφια μας, για όλους. Να αγωνιζόμαστε στην προσευχή. Και προσέξτε το λάθος. Δεν είναι να πω ο άλλος τι θα κάνει, και είναι σοβαρό. Δεν του τηλεφώνησες και δεν πήγε καλά. Δεν αγωνίστηκες, δεν υπομένεις. Δεν μπορεί να κάνει κανείς κάτι. Άσε που πολλές φορές όταν το κάνουμε αυτό βάζουμε βάρος στους άλλους αδελφούς που δεν μπορούν να το σηκώσουν, αφού εσύ δεν μπορείς να το σηκώσεις. Και κανείς δεν μπορεί να το σηκώσει. Και βάζουμε και ενοχές στους άλλους. Πόσες φορές δεν έλεγα εγώ λάθος στα παιδιά όταν κάποιο δεν πήγαινε καλά, έλεγα στους άλλους, πηγαίνετε, βοηθήστε τον. Όχι, αδερφοί. Δεν αγωνίζεσαι για την αδελφή σου, για τον αδελφό σου. Όχι, αδερφοί. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά.
για να γίνει πλήρης και τέλειος ο γιος σου, η κόρη σου, για να γίνει πλήρης και τέλειος ο άντρας σου, για να γίνει πλήρης και τέλεια η γυναίκα σου, μόνο όταν αγωνίζεσαι στις προσευχές θα τον κάνει ο Θεός. Μην πλανάστε, αδερφοί, λέει ο Λόγος του Θεού. Μην πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται. Εάν σπείρεις στη σάρκα και φορτώνεις βάρη στα άλλα παιδιά, στους άλλους αδελφούς, στα άλλα, τότε θα θερήσεις φθορά. Αν παίρνεις το πνεύμα, προσευχόμενος στον Πατέρα Θεό, αγωνιζόμενος προσευχές πάντοτε, στον Πατέρα Θεό, εν το ονόματι του Χριστού, δια Πνεύματος Αγίου, τότε ο Θεός, δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου, θα καταστήσει αυτούς για τους οποίους προσεύχεσαι, αυτόν για τον οποίο αγαπάς και πονάς και ταλαιπωρείσαι, θα τον καταστήσει τέλειο και πλήρη, ολόκληρο. Αδελφοί, μην κάνουμε λάθη. Γιατί τα λάθη και αποτέλεσμα δεν φέρνουν, αλλά και βαρύνουν άλλους, αλλά και απογοητεύουν τους ανθρώπους, ελπίζοντας σε ανθρώπους. Τι να κάνουν οι άνθρωποι, ούτε ιδανοί είναι κι αυτοί, άθλοι, αδύναμοι. Τι μπορούν να κάνουν, τίποτα. Γιατί δεν μπορείς εσύ και νομίζεις ότι άλλος μπορεί. Αφού εσύ που είσαι μεγάλος αδελφός, που είσαι πατέρας, που είσαι μάνα, δεν μπορείς. Εσύ που είσαι πρεσβύτερος, εσύ που είσαι ποιμένας, δεν μπορείς. Γιατί νομίζεις ότι άλλοι μπορούνε. Δεν μπορούνε. Μην τους βάζεις ενοχές και βάρος. Μόνο ο Θεός μπορεί, δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου. Πότε? Όταν μάθεις να αγωνίζεσαι στις προσευχές. Αντί να κλαις και να σπαράζεις ότι δεν είναι άλλοι, δεν έχουν αγάπη, δεν βοηθάνε και... Αυτά είναι μάταια πράγματα. Να πω κάτι, συγχωρέστε με, ανόητα πράγματα. Ανόητα. Ποιος μπορεί, αδερφοί? Μόνο ο Χριστός μπορεί. Αλληλούια. Γι' αυτό αν θέλεις οι άλλοι να βοηθάνε, ζήτα τους να προσεύχονται. Πίστους να αγωνίζονται στην προσευχή μαζί σου. Και μερικές καταστάσεις είναι δύσκολες. Πολύ δύσκολες. Ξεπερνιούνται. Εκεί θέλει αγώνα, αδερφοί. Θέλει αγώνα προσευχής. Μάλιστα, να σας πω μια εμπειρία που είχα τελευταία. Ήτανε, να μην πούμε, ένας νέος ή νέα. Εγώ θα λέω νέος, αλλά δεν λέω αν είναι νέος ή νέα. Ένας νέος. Και μου ζητήσανε να προσευχηθώ και προσευχόμουν. Και μου λέει ο Θεός, είναι δύσκολη περίπτωση. Μόνο με προσευχή και νηστεία θα ελευθερωθεί από τους δαίμονες που τον βασανίσουν. Και τρόμαξα. Βλέπετε, υπάρχουν και δύσκολες περιπτώσεις. Δεν είναι όλα εύκολα. Στις δύσκολες περιπτώσεις ένα πράγμα χρειάζεται. Νηστεία και προσευχή. Δεν λέω ότι είναι δαιμονισμένος ο νέος καθόλου, μάλιστα. Λέω όμως ότι είναι μακριά από το θέλημα του Θεού. Πολύ μακριά. Και είναι ταλαιπωρούμενος. Γι' αυτό, αδερφοί, μόνο με νηστεία και προσευχή σε μερικές περιπτώσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις να αγωνιζόμαστε στις προσευχές πάντοτε. Ο Κύριος τι θα κάνει, θα ελευθερώσει. Γιατί αν είναι δεμένος από το διάβολο, ποιος θα τον ελευθερώσει? Πρέπει να πάει ο Χριστός να τον δέσει το διάβολο για να ελευθερώσει τους δικαίους εχμαλωτιστέντες. Είναι δικαίους εχμαλωτιστέντες. Ποιος θα τους ελευθερώσει? Ο Χριστός. Και συνεχίζει με το Λουκά που είπαμε και το Δημά. Θυμάται τον Ιμφά και την κατοίκο εκκλησία και φτάνει τελικά στον Άρχιπο που είπαμε ότι είναι ο γιος του Φιλίμωνα που έχουν κατοίκον εκκλησία και ο Κύριος σε αυτό το νεαρό έχει δώσει διακονία. Έργο να καταρτίζει τους Αγίους. Δεν έχει δώσει το Φιλίμωνα. Δεν ξέρω, δεν το βλέπω. Καλά δεν έδωσε στον πατέρα και έδωσε στο νέο, στο γιο. Αδελφοί, ο Χριστός ό,τι θέλει κάνει. Όποιον θέλει εκλέγει.
Και δεν πιστεύω ότι ο Φιλίμωνας, εάν έδωσε στον άρχιπο διακονία και τον και ευλογούσε ο Θεός τον γιο του, ότι τον ζήλευε το γιο του. Και λέει, γιατί σε αυτόν και όχι σε μένα που είμαι έμπειρος, που είμαι παλιός, που είμαι μεγάλος, που είμαι σπουδαίος και έδωσε τον πιτσιρικά. Η απάντηση είναι, γιατί έτσι εφάνει αρεστόν στους οφθαλμούς του Κυρίου. Και εμείς τι κάνουμε, λέμε πάντοτε, αμήν Κύριε. Και τι κάνουμε, προσευχόμαστε να τους ευλογήσει πιο πολύ ο Θεός τους ευλογημένους. Πιο πολύ να τους ευλογήσει, Κύριε, πιο πολύ ευλόγησέ τον. Μα είναι ευλογημένος, πιο πολύ ευλόγησέ τον. Γιατί, αν δώσεις ποτήριον ψυχρού αίματος εις προφήτην, θα λάβεις μισθό προφήτου. Εάν δώσεις παρηγοριά και δύναμη και ενίσχυση στην προσευχή σου, τι θα πάρεις, θησαυρούς ουράνιους θα πάρεις. Και εδώ τελειώνουμε με τον ασπασμό του Παύλου, καθώς ομολογεί ότι αυτός έγραψε στα δεσμά του την επιστολή προς Κολοσσείς και την υπέγραψε. Πόσο, αδερφοί αγαπητοί, πιστός δούλος είναι ο Παύλος. Πόσο αγαπητός δούλος είναι ο Παύλος. Πόσο ευλογημένος αδελφός είναι ο Παύλος. Και τι κάνει αυτός ο άνθρωπος. Υψώνει, συνιστά, προσεύχεται και ευλογεί όλους, συγχωρέστε με για την έκφραση, τους κατώτερούς του. Δεν είναι κατώτεροι, το ξέρει. Ανώτεροι είναι από τον Παύλο, στα μάτια του Θεού. Τι είναι δηλαδή ο Παύλος μπροστά σε όλους αυτούς, υπηρέτης του. Τι τους θεωρεί, υπερέχοντας. Μα τι άνθρωπος είναι αυτός, του Θεού. Αμήν.